Καλησπέρα σας κύριε Γερόνιμε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Αύριο λοιπόν από όλη την Κρήτη, Σάββατο, θα βρεθείτε στο Ηράκλειο. Μάλιστα, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, η ΕΣΑΜΕ, η Εθνική Συνομοσπονδία, όπως προείπατε, διοργανώνει, τολμά μάλλον να διοργανώσει, τρία μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Το πρώτο 1η Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ελευθερίας, αύριο, όπου 11 η ώρα θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕ και του EDF, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων για την Αναπηρία, ο κ. Γιάννης Βραδακαστάνης. Το δεύτερο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στην Πλατεία Αριστοτέλους, 2 Δεκεμβρίου. Και το τρίτο, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, στην Πλατεία Κλαθμόνος. Τρία λοιπόν, η Παγκόσμια ημέρα είναι την Τρίτη, την Δευτέρα. Τρεις του μήνα. Mm-hmm. Μάλιστα. Και θα ήθελα από τον σταθμό σας, μια που και μου δίνει την ευκαιρία, να καλέσουμε όλους τους Ηρακλιώτες και τις Ηρακλιώτισσες να έρθουν μαζικά στην Πλατεία Ελευθερίας και να αποδείξουν έμπρακτα ότι σέβονται τη διαφορετικότητα, τιμούν, υπολογίζουν και βοηθούν τα άτομα με αναπηρία. Δεν δικαιούται για μας να λείψει κανείς. Κύριε Γερόνιμε, έχετε μια... Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχετε μια διαφορετική καθημερινότητα από τη δική μας όσον αφορά σε ζητήματα εκτός του σπιτιού, δηλαδή της κίνησής σας, της διευκόλυνσής σας. Υπάρχουν όμως προβλήματα και εδώ στο Ηράκλειο. Βέβαια, για να είμαστε έτσι και δίκαιοι, τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει προσπάθειες και από πλευράς Δημοτικής Αρχής, έστω με κάποιο τρόπο, να επισημανθούν σημεία που θα μπορούσαν τουλάχιστον στο θέμα της διευκόλυνσης της κίνησης ατόμων που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, αυτό να γίνεται πιο εύκολο. Χρειάζεται και η συμβολή όμως όλων των πολιτών, γιατί το να χρωματίσεις ένα σημείο και να βάλεις ένα σήμα δεν σημαίνει κάτι αν ο άλλος πάει να παρκάρει, κλείσει μια ράμπα, κλείσει μια δίωδο, τα γνωστά προβλήματα που λέμε και εμείς από εδώ. Πώς είναι η κατάσταση από έτσι όπως τη βιώνετε εσείς? Σε ό,τι αφορά, κοιτάξτε, η αναπηρία δεν είναι μόνο κινητική. Είναι βεβαίως. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την όρασή τους, είναι οι άνθρωποι, οι εμποδιζόμενοι που λέμε εμείς, οι οποίοι μπορεί να είναι μικρά παιδιά, μπορεί να είναι μεγάλοι στην ηλικία, μπορεί να είναι... να έχουν κάποια αναπηρία προσωρινή, να έχουν σπάσει ένα πόδι, ένα χέρι κλπ. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα άτομα με αναπηρία. Καταλάβατε, οπότε η προσβασιμότητα είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που δεν αφορά μόνο την αναπηρία. Αφορά και τους κοφούς, οι οποίοι θα πρέπει κάποιος να γνωρίζει την νοηματική, αφορά τους κινητικά αναπήρους, αφορά τους τυφλούς. Όπως έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι κι εσείς, υπάρχουν οδεύσεις τυφλών που σταματάνε σε κάποια εμπόδια τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθεί. Εντάξει, αυτό δεν θεωρώ ότι έγινε για να δημιουργήσουμε πρόβλημα, αλλά καμιά φορά η άγνοια δημιουργεί προβλήματα πολύ μεγάλα σε άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι η 3η του Δεκέμβρη δεν είναι μια μέρα γιορτής, είναι μια μέρα περισυλλογής και αυτοκριτικής για όλους μας. Και πιστεύω ότι το αμπηρικό κίνημα απαιτεί το σεβασμό στις αξίες της αυτονομίας και της ισότητας, αυτό που είπατε προηγουμένως, καθώς της αξιοπρέπειας. Εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο από το να ζούμε ισότιμα και με αξιοπρέπεια, να καταδικάζουμε βέβαια την άνηση μεταχείρισης, η οποία δυστυχώς συμβαίνει, και τις διακρίσεις, αυτό που προείπατε εσείς, έτσι με όποια μορφή μπορεί να πραγματοποιείται. Και ουσιαστικά θέλω να τονίσω εδώ ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Και πρωτίστως βέβαια είναι και θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό. Ξέρετε, πάντα φέρνουμε ως παράδειγμα άλλες χώρες όπου κάποια τέτοια ζητήματα έχουν λυθεί. Όχι ότι έχουν λυθεί όλα. Είπαμε ότι γίνονται προσπάθειες. Εσείς βλέπετε κάποια αλλαγή, βλέπετε αλλαγή στάσης, βλέπετε αλλαγή νοοτροπίας και κυρίως από τους συμπολίτες σας? Κοιτάξτε, επειδή ερχόμαστε σε επαφή με αρκετά σχολεία, πολλά παιδιά αυτή τη στιγμή γνωρίζουν τι σημαίνει αναπηρία. Βλέπουμε μια αποδοχή και βλέπουμε επίσης και μια προσπάθεια
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. Αυτό είναι θέμα παιδείας. Ξεκινάνε τα πάντα από το σπίτι, πιστεύουμε εμείς, και από το σχολείο. Αυτοί οι δύο πυλώνες είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να κάνουν την Ελλάδα μας μία άλλη χώρα. Και δεν μιλάμε μόνο για την αντιμετώπιση των τόμων με αναπηρία. Μιλάμε να, αν είχαμε κάποια τέτοια αντιμετώπιση των πραγμάτων, δεν θα είμαστε και στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή σαν χώρα. Αυτή είναι η άποψή μας. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν τι θα γίνει, κύριε Γερόνιμε? Αύριο θα γίνει ένα παγκρίτιο παναναπηρικό συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας. Θα έρθει από όλη την Κρήτη, θα έρθουν άτομα αναπηρία από όλη την Κρήτη και συνοδοί βέβαια. Όπως προείπα, θα ήθελα να παρευρίσκονται και όλοι οι Ηρακλειώτες στο συλλαλητήριο και όποιος θέλει τέλος πάντων να ακούσει τι σημαίνει αναπηρία και ποια τα προβλήματά της. Ως αναπηρικό κίνημα αύριο θα ουσιαστικά θα διατυπώσουμε την ατζέντα μας και διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή με κοινωνική αξιοπρέπεια, κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα, σεβασμό της ατομικής και της ομαδικής ιδιαιτερότητας που είπαμε και προηγουμένως, καλύτερη ποιότητα ζωής όχι μόνο για μας αλλά και για όλο τον κόσμο και το δικαίωμα του ψηφίζει και ψηφίζεστε, το οποίο αντιλαμβάνεστε ότι έχει μείνει λίγο πίσω για την αναπηρία. Άτομα με αναπηρία δεν δύσκολα, λέτε, ψηφίζονται, γίνονται την επιλογή. Δεν ψηφίζονται από τους Ηρακλειώτες, από ό,τι έχω παρατηρήσει, και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Τα άτομα με αναπηρία μπορούν και έχουν αποδείξει ότι μπορούν και να τολμήσουν και να πραγματοποιήσουν πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μιας και είσαστε πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών, πόσα άτομα αριθμεί, πόσα μέλη αριθμεί ο Σύλλογος? Γύρω στα 2.350, εκεί πρέπει να είμαστε. 2.350, ναι. Άτομα. Αμιγώς για κινητικά προβλήματα, έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλοι σύλλογοι οι οποίοι έχουν άλλες αναπηρίες, όπως καρδιακές παθήσεις και άλλου είδους αναπηρίες. Ξέρετε όμως, είναι και ένα, επειδή μας λέτε τώρα δυστυχώς ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα, ότι ξέρετε και εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, μιας και έχουμε καλύτερη εικόνα, βλέπουμε πάρα πολύ λίγα άτομα να τολμούν να κυκλοφορήσουν και να διεκδικήσουν ισότιμες συνθήκες έξω στην πόλη. Ίσως αυτό να δημιουργεί και ένα θέμα ότι εντάξει, είναι λίγα τα, για να βλέπουμε μόνο λίγα άτομα σημαίνει πως δεν υπάρχει και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Μήπως και τα ίδια τα άτομα έχουν βέβαια το δικό τους το πρόβλημα να αντιμετωπίσουν, αλλά μήπως, κύριε Γερόνιμε, θα έπρεπε να κάνουν στους δρόμους και πιο ηχηρή την παρουσία τους, δηλαδή να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, όπως κάποιο πρόβλημα, οπότε θα έπρεπε εμείς που είμαστε υγιείς, αρτιμελείς, αν να το πούμε έτσι, θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Κυρία Βακεθιανάκη, εκείνο που έχω να πω ότι αυτό που λέτε αυτή τη στιγμή πραγματοποιούμε εμείς αύριο. Ναι, κάθε μέρα όμως να γίνεται, δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί με κάποιο τρόπο να κυκλοφορούν, να δηλώνουν την παρουσία τους και η παρουσία τους η ίδια θέτει και όρια στους υπόλοιπους. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λέτε. Είμαστε σε επαφή με τις δημοτικές αρχές για κάποιες ρυθμίσεις οι οποίες πρόκειται να γίνουν τώρα με την ανάπλαση. Mm-hmm. Διεκδικούμε κάποιες θέσεις στάθμισης αμαία οι οποίες βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο του Ηρακλείου και οι οποίες με την ανάπλαση, επειδή δεν θα υπάρχουν εσοχές, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα το δούμε αυτό όμως, είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά πολύ έντονα και προβληματιζόμαστε, τολμώ να πω.
Παραδείγματος χάρη, υπήρχε μια θέση στάθμευσης στην πλατεία Κορνάρου, απέναντι ακριβώς από το άγαμα της Αρετούσας, και με την ανάπλαση εξαφανίστηκε. Καταργήθηκε. Μας τη δώσανε κάπου αλλού. Όταν ένας μελετητής βλέπει μια θέση στάθμευσης, καλό είναι να τη σέβεται. Καταλάβατε. Δηλαδή, καμιά φορά. Και δεν λέω ότι έγινε. Για να χωρέσουν τα άτομα με αναπηρία, έτσι προς Θεού. Θεωρώ όμως ότι πρέπει τα άτομα με αναπηρία να έχουν άποψη και να έχουν και φωνή σε αυτό λέμε. Ναι, βέβαια, σωστό και αυτό. Εμείς, κύριε Γερόνιμε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλες τις δράσεις και του Συλλόγου και των Ομοσπονδιών. Ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε και σας περιμένουμε και εσάς να ακούσετε τα θέματα τα οποία μας αφορούν. Βεβαίως, και που είναι σίγουρα πολύ σημαντικά. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό βράδυ.